Κύριε Πρόεδρε, όταν τα παιδιά αρχίζουν το νηπιαγωγείο, αρχίζουν ταυτόχρονα και την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Πρόκειται για μια ηλικία εξαιρετικά κρίσιμη για την αγωγή και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι το πόσο σημαντική είναι η παιδαγωγική παρέμβαση, η οποία επιτελείται σε αυτήν ακριβώς την υπηαγική ηλικία του ανθρώπου. Νομίζω ότι με όλες αυτές τις διαπιστώσεις δεν θα βρεθεί κάποιος λογικός άνθρωπος να διαφωνήσει. Από εδώ και πέρα όμως ξεκινά ένα πρόβλημα. Εδώ ακριβώς, στο νηπιαγωγείο, είναι που εκδηλώνεται ταυτόχρονα και μια αντίθεση η οποία διατρέχει στη συνέχεια λίγο ως πολύ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τι εννοώ? Από τη μια, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι νηπιαγωγοί δηλαδή, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι καταβάλουν καθημερινά τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να στηρίξουν ολόπλευρα τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Και από την άλλη, αντί να καλύπτονται ολόπλευρα και με σύγχρονους σημερινούς όρους όλες εκείνες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για το παιδαγωγικό τους έργο, αυτές συνεχώς υποβαθμίζονται εξαιτίας φυσικά αυτής της μόνιμης πληγής της εκπαίδευσης, της χρόνιας δηλαδή υποχρηματοδότησής της. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το μαρτυρά το χάλι, θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις, και η ανυπαρξία των κτηριακών υποδομών, ειδικά των νηπιαγωγείων. Το μαρτυρούν οι συνεχείς ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, βοηθητικό και ειδικό παιδαγωγικό προσωπικό. Μιλώ για τα νηπιαγωγεία. Το μαρτυρά το αντιπαιδαγωγικό τους πρόγραμμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει. Εν τω μεταξύ, τα τμήματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις της χώρας, είναι κατά κανόνα υπερπληθή. Τώρα, σαν να μην έφταναν όλα αυτά και σαν να μην φτάνουν, για τα οποία βεβαίως μόχθησαν, αυτό το αναγνωρίζουμε, μόχθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ήρθε σε όλα αυτά να προσθεθεί από το 2016, στα πλαίσια της θεσμοθέτησης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε να προσθεθεί και η αύξηση του εβδομαδιαίου διδακτικού της ωραρίου σε 30 ώρες, τουλάχιστον, υποβαθμίζοντας παραπέρα το παιδαγωγικό τους έργο. Την ίδια στιγμή, οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων, που είναι σχεδόν οι μισές νηπιαγωγοί, γιατί τα περισσότερα νηπιαγωγεία στην πλειοψηφία τους είναι κατά κανόνα διθέσια, οι προϊσταμένες λοιπόν των νηπιαγωγείων και μονοθέσια, επιφορτισμένες και με διοικητική εργασία και χωρίς καμία απολύτως απαλλαγή διδακτικού ωραρίου ή μείωση, δυσκολεύονται αφόρητα να ανταπεξέλθουν, δουλεύοντας στην κυριολεξία όλη μέρα. Σας καλούμε λοιπόν, και γι' αυτό την κάνουμε αυτή την ερώτηση, κυρία Υπουργέ, σας καλούμε, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, καλούμε την κυβέρνηση, να φροντίσετε ώστε να εξισωθεί. Αυτό ζητάμε, αυτό ζητάνε και οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί, άντρες και γυναίκες, να εξισωθεί το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, αλλά και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, να εξισωθεί το ωράριό τους με αυτό των υπολείπων εκπαιδευτικών. Είναι μια στοιχειώδης πράξη δικαιοσύνης. Δηλαδή 24 ώρες εισαγωγικό ωράριο και μείωσή του ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, όπως ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς. Και με προσμέτρηση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και με προσμέτρηση της ώρας του φαγητού ως διδακτικής. Να τοποθετηθεί στα διθέσια και άνω νηπιαγωγεία ένας επιπλέον νηπιαγωγός ή μία νηπιαγωγός, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το παιδαγωγικό έργο και να υλοποιηθεί και η μείωση του ωραρίου. Και βέβαια να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες προσλήψεις του προσωπικού και του εκπαιδευτικού και του ειδικού και του βοηθητικού, ώστε οι συνθήκες λειτουργίας των νηπιαγωγείων να αντιστοιχίζονται στις σημερινές όχι μόνο ανάγκες, αλλά και δυνατότητες. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, για 3 λεπτά. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να σεβαστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω και οι συνάδελφοι πως προφανώς και θα συμφωνήσουμε στις λογικές παρατηρήσεις. Εκεί που διαφωνούμε είναι στις ιδεολειπτικές παρατηρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και επειδή ακριβώς συμφωνούμε στην παρατήρηση ότι έχει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο η προσχολική αγωγή στη συνολική εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, θα σας πούμε ότι και για μας το Πανεπιστήμιο, το νηπιαγωγείο, είναι η βάση για τη μορφωτική ανάπτυξη, την κοινωνικοποίηση και την πνευματική καλλιέργεια.
Γι' αυτό και άλλωστε, κύριε συνάδελφε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εφαρμόζουμε τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση ήδη από το έτος 2021 σε όλους τους δήμους της χώρας. Αυτή η υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης είναι ασφαλώς απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και έτσι αναβαθμίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το νηπιαγωγείο. Και αυτή δεν είναι η μόνη προσπάθεια που κάναμε για να αναβαθμίσουμε την προσχολική εκπαίδευση, διότι κατά το τρέχον έτος 2021-2022 προσθέθηκαν δύο σημαντικές καινοτομίες στο ορολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων, που είναι τα εργαστήρια δεξιοτήτων και η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας με δραστηριότητες δημιουργικές που είναι βιωματικού χαρακτήρα. Επίσης, σας ενημερώνω πως ολοκληρώθηκε από το ΙΕΠ η σύνταξη του νέου προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο. Αυτό το νέο πρόγραμμα σπουδών, κύριε συνάδελφοι, είναι εμπλουτισμένο, είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στις κοινωνικές ανάγκες και πιλωτικά εφαρμόζεται ήδη στα πρότυπα και επιρρηματικά σχολεία και από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά σε όλο και γενικά σε όλα τα νηπιαγωγεία, βεβαίως αφού προηγηθεί η κατάλληλη επιμόρφωση των νηπιαγωγών πάνω σε αυτό. Επειδή θέτεται πολλά ερωτήματα, σε ορισμένα, κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω στην πρωτολογία, στα υπόλοιπα στη δευτερολογία. Ενημερώνω λοιπόν το Σώμα ότι το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε την 1η 8 του 2016 και με ανάλογο τρόπο εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία ως ακολούθως. Οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε τετραθέσια και άνω νηπιαγωγεία έχουν διδακτικό ωράριο. Εάν έχουν 10 χρόνια υπηρεσίας, μέχρι 10 χρόνια 24 ώρες εβδομαδιαίως. Εάν έχουν από 10 έως 15 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες εβδομαδιαίως. Εάν έχουν 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας, 22 ώρες εβδομαδιαίως. Και αν έχουν πάνω από 20 χρόνια, 21 ώρες εβδομαδιαίως. Εάν υπηρετούν σε πρωτομονοθέσια, διθέσια και τριθέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από τον χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν διδακτικό ωράριο 25 ώρες εβδομαδιαίως. Άρα, κύριε συνάδελφε, από πουθενά δεν προκύπτει το 30ωρο που εσείς αναφέρατε στην ερώτησή σας και είπατε και στην προφορική σας τοποθέτηση. Η υπουργική αυτή απόφαση συντάχθηκε με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο και με δεδομένο ότι στην ελληνική επικράτεια τα περισσότερα σχολεία είναι πάνω από τετραθέσια. Το μειωμένο ωράριο στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία θα είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω του ορολογίου προγράμματος και του αριθμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά. Γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν εκπαιδευτικοί λόγω των μειωμένων ωρών, ούτε να βρεθούν ορομίσθιοι για 1 έως 4 ώρες ένα μονοθέσιο νηπιαγωγείο. Σε ό,τι αφορά το διοικητικό έργο, για τη διεκπαιρέωση του, κύριε συνάδελφε, διαμορφώνεται το διδακτικό ωράριο ως εξής. Μειώνεται δηλαδή σε 20 ώρες εβδομαδιαίως για διευθυντές και διευθύντριες τετραθέσεων και πενταθέσεων νηπιαγωγείων, σε 12 ώρες εβδομαδιαίως όταν τις αντίστοιχες θέσεις τις έχουν στα εξαθέσια νηπιαγωγεία. Για τους προϊσταμένους που υπηρετούν στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια νηπιαγωγεία, η μείωση του διδακτικού ωραρίου είναι κατά 1 ώρα την ημέρα, όταν πρόκειται για νηπιαγωγεία με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς λειτουργία τμήματος προώρησης υποδοχής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δαλή, για 3 λεπτά. Ναι. Τα επιχειρήματα της κυρίας Υπουργού ήταν η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής, οι δεξιότητες, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και η ψηφιοποίηση στο νηπιαγωγείο. Το τρίτο δεν Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω όμως να μείνω στο θέμα της σημερινής ερώτησης. Προφανώς, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, κυρία Υπουργέ, είναι ότι απορρίπτεται το αίτημα των νηπιαγωγών για εξίσωση του διδακτικού τους ωραρίου με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Και αυτό δεν είναι αίτημα μονάχα των νηπιαγωγών, αλλά είναι και αίτημα των εκπαιδευτικών των ολιγοθεσίων σχολείων. Να έχουν δηλαδή ένα κλιμακούμενο μειούμενο ωράριο. Και το απορρίπτεται, άρα προφανώς το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη υπουργική ρύθμιση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του 2016. Συμφωνείτε βέβαια και με αυτήν, όπως και με πολλές άλλες. Θα αναφερθώ παρακάτω. Ξέρετε όμως, όλη αυτή η κατάσταση με αυτό το πραγματικά πιεστικό διδακτικό ωράριο, το οποίο εσείς δεν το είδατε ως 30ωρο, το είδατε ως 25ωρο, αλλά και έτσι να το δούμε, παραμένει 25ωρο. Δεν μειώνεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και αν μειώνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται στα χαρτιά θεωρητικά και αν ισχύει αυτή η μείωση για τα τετραθέσια και πάνω νηπιαγωγεία,
όπως είναι γνωστό ότι ισχύει. Να πούμε εδώ καταρχήν, γιατί μας ακούει και ο κόσμος, ότι αυτά τα τετραθέσια νηπιαγωγεία είναι ελάχιστα σε όλη τη χώρα. Η πλειοψηφία τους είναι μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια. Κυρίως μονοθέσια και διθέσια. Σε αρκετά από αυτά δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για να καλυφθούν οι ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό, οι ώρες δηλαδή που λείπουν. Και οι εκπαιδευτικοί, οι νηπιαγωγοί δεν αμείβονται υπεροριακά. Όλη αυτή η κατάσταση όμως, ξέρετε που οδηγεί, κυρία Υπουργέ. Το ξέρετε, αλλά θα σας το πούμε, θα σας το ξαναπούμε. Οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση των νηπιαγωγών και αυτό τελικά αποβαίνει σε βάρος των ίδιων των παιδιών, των νηπίων, της ασφάλειάς τους, συνολικότερα της αγωγής τους. Θα σας έλεγα να επισκεφτείτε ένα νηπιαγωγείο εκεί κοντά, στο Υπουργείο της Παιδείας ή όπου αλλού θέλετε. Ξέρετε τι θα δείτε αν πάτε σε ένα νηπιαγωγείο. Θα δείτε νηπιαγωγούς να πρέπει να ελέγχουν αποτελέσματα από rapid και self-test, να ελέγχουν περιστατικά COVID, στενές επαφές, να απαντούν στα τηλέφωνα, να φορτώνονται με επιπλέον διοικητική εργασία από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το Δήμο, Σχολική Επιτροπή, ΕΟΔΗ και όλα αυτά χωρίς καμιά μείωση ωραρίου, όπως είπαμε. Τώρα, μάλιστα, σύμφωνα και με το νέο σας νόμο, εκτός από όλα αυτά, φορτώνονται και με επιπλέον ανούσιες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, γίνονται από παιδαγωγοί γραφιάδες και συμπληρώνουν κουτάκια, φόρμες, φακέλους εργασιών. Άντε πέστε μου τώρα που να βρεθεί και πότε να ικανοποιήσουν, πότε να επιτελέσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμιά περίπτωση ότι οι συνθήκες που επικρατούν, ειδικά στα νηπιαγωγεία εξαιτίας της μικρής ηλικίας των παιδιών, είναι ιδιαίτερες. Γιατί πέρα από τις καθορισμένες διδακτικές ώρες που έχουν αυτά τα παιδιά με τις νηπιαγωγούς, έχουν ανάγκη και από μια συνεχή επιτήρηση. Δεν μπορούν να τα χάσουν ούτε και δεν πρέπει να τα χάνουν και δεν τα χάνουν ούτε λεπτό από τα μάτια τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε, με την απάντησή σας, και θα κλείσω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παρά το ότι έχουμε, νομίζω ότι είναι, όλοι το βλέπουν, έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης στους μαθητές, στους μικρούς αυτούς μαθητές εξαιτίας της πανδημίας, το Υπουργείο σας τι έκανε? Υλοποιούσε επιμορφώσεις βιοντιοσκοπημένες για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία τα επικαλεστήκατε ως το μεγάλο έργο της κυβέρνησής σας. Ξέρετε όμως, κυρία Υπουργέ, από τα νηπιαγωγεία δεν λείπουν ούτε τα αγγλικά, ούτε η κονσέρβα των δεξιοτήτων, ούτε οι ιστοσελίδες. Λείπουν τα σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, γιατί με την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ για το κτηριακό. Με αποτέλεσμα χιλιάδες νηπιά και νήπια αυτής της ηλικίας να μπαίνουν και να φοιτούν και να κάνουν μάθημα μέσα σε τσίγκινα κουτιά στις αυλές των σχολείων. Λείπουν τα τμήματα με λίγους μαθητές, γιατί είναι υπερπληθή. Λείπουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Λείπει η αναγκαία χρηματοδότηση. Λείπουν οι μεγάλες αυλές με τους κήπους και τις παιδικές χαρές. Υπάρχουν νηπιαγωγεία εδώ στην Κυψέλη που είναι στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν νηπιαγωγεία που δεν έχουν ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο αυλής και μιλάμε για νηπιαγωγεία. Λείπει η γραμματιακή υποστήριξη για να μην ασχολείται νηπιαγωγός με μια γραφειοκρατική δουλειά βουνό και να έχει την πίεση και το άγχος. Λείπει η δυνατότητα να αντικαθίσταται σε περίπτωση απουσίας. Άνθρωποι είναι και οι νηπιαγωγοί. Μπορεί να έχουν πάρει άδεια, μπορεί να αρρωστήσουν, χωρίς να διαταράσσεται και να αναστέλλεται η λειτουργία των νηπιαγωγείων. Αυτά λείπουν. Αυτά διεκδικούν οι νηπιαγωγοί και καλά κάνουν. Δηλαδή, και αυτά πρέπει να διεκδικούν. Και από ό,τι φαίνεται, η δική σας κυβέρνηση δεν έχει σκοπό ούτε και αυτή η κυβέρνηση να τα υλοποιήσει.